Με φαλτήριο Τιμοσούλη, οι τζιχαντιστές προελάβουν στην ευρύτερη περιοχή. Στα χέρια τους βρίσκεται και η κοντινή Κωμόπολη Μπαϊτζή, στην οποία υπάρχει σημαντική μονάδα διήλυσης πετρελαίου. Οι Ισλαμιστές πριπόλησαν το κτίριο της τοπικής δικαστικής αρχής και το αστυνομικό τμήμα. Η φρουρά του δηληστηρίου συμφώνησε να το εγκαταλείψει με αντάλλαγμα την ασφαλή διαφυγή της. Στη Μοσούλη η κατάσταση είναι χαοτική. Οι μαύρες σημαίες των τζιχαντιστών κυματίζουν στα δημόσια κτίρια. Οι δυνάμεις ασφαλείας υποχωρούν και οι εξτρεμιστές απελευθέρωσαν τουλάχιστον 1.200 κρατουμένους. Ο Ιρακινός Πρωθυπουργός ζήτησε από το Κοινοβούλιο να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται έτοιμη να προσφέρει βοήθεια για το χειρισμό της κρίσης. Νομίζω ότι η πτώση της Μοσούλης είναι πιο επικίνδυνη και από εκείνη της Φαλούτζα, με δεδομένο ότι η επαρχία ανενεβεί, συνορεύει με αρκετές άλλες. Για παράδειγμα, με τις κουρδικές περιοχές στο βορρά και τις επαρχίες Αλαχεντίν και Κυρκούκ στο νότο. Πρόκειται για μια κατάσταση που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, αναφέρει ο πολιτικός αναλυτής Τζουμά Αλατβάν. Στόχος των τζιχαντιστών είναι η δημιουργία Ισλαμικού κράτους με την ένωση των περιοχών του Δυτικού Ιράκ με τις ανατολικές επαρχίες της Συρίας, τις οποίες ελέγχουν.